και να καλωσορίσουμε αμέσως, να συνδεθούμε με την υποψήφια ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Άννα Βερούλη, ένα πρόσωπο το οποίο έχουμε ταυτίσει, έχουμε συνδέσει πάντα με τις φωτεινές στιγμές αυτής της χώρας. Κυρία Βερούλη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά εσείς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και να σας ρωτήσουμε, πάντα ήσασταν στα κοινά, πάντα είχατε ενεργό παρουσία. Πώς αποφασίσατε όμως τώρα την κάθοδο στις ευρωεκλογές με το ΠΑΣΟΚ και γιατί? Γιατί μετά από τόσα χρόνια δράσης στην τοπική αυτοδιοίκηση, 3 τετραετίες στο Δήμο Ηρακλείου και 2 τετραετίες με τη Φόφη Γεννηματά ως αντινομάρχη στην Υπερνομαρχία Αθηνών, μεγάλωσα πια, ωρίμασα, έμαθα πράγματα, ζυμώθηκα. Οπότε, γιατί όχι? Και γιατί, κυρία Βερούλη? Έτσι, λοιπόν. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Σας ακούμε. Ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω μετά. Όχι, όχι, λέω γιατί όχι. Αισθάνομαι έτοιμη και μπορώ να κάνω αυτό που πραγματικά ονειρεύομαι για την Ελλάδα. Και γιατί να ψηφίσει κάποιος ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις ευρωεκλογές? Γιατί το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να ασκήσει αξιόπιστη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Είναι το κόμμα το οποίο έχει μείνει σταθερό στις αρχές του. Είναι το κόμμα που δεν παίζει ούτε με το TikTok ούτε με τα lifestyle, παρά έχει πολιτικές θέσεις. Και μην ξεχνάμε ότι είναι το κόμμα αυτό που έκανε πάρα πολύ μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Όπως είναι το ΕΣΥ, όπως ήταν η παιδεία μας, όπως ήταν τα δικαιώματα γυναικών και ένα σωρό πράγματα, τα οποία πρέπει όμως να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, γιατί καμιά φορά πραγματικά ο κόσμος ξεχνά. Το ΠΑΣΟΚ ταλαιπωρήθηκε αρκετά, πλήρωσε για πράγματα που έκανε, αλλά για πράγματα που δεν έκανε. Εν τούτη στέκει όρθιο και δίνει ξανά στον κόσμο μια άλλη προοπτική και μια άλλη λύση. Έτσι κι αλλιώς θα υπάγεται στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών στην Ευρώπη, όπου εκεί υπάρχουν τα εργαλεία τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της χώρας μας με τις προτάσεις των ευρωσοσιαλιστών. Κύριε Βερούλη, βλέπουμε όμως ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μείνει πίσω. Αν θέλετε λίγο δυνατά, σας παρακαλώ. Ναι, βεβαίως, συγχωρείτε. Φαίνεται απλώς ότι, με βάση τις δημοσκοπήσεις πάντοτε, έτσι, ότι έχει μείνει λίγο πίσω σε αυτή την κούρσα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό γιατί θεωρείτε ότι συμβαίνει? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ, το ΠΑΣΟΚ δεν θα σταθεί στις δημοσκοπήσεις. Ο αγώνας γίνεται μέχρι τελευταία στιγμή. Από εκεί και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά δεν καταθέτει κάποιες πολιτικές θέσεις. Παίζει περισσότερο με το lifestyle του αρχηγού. Και αυτό ίσως προς στιγμήν μπορεί να ανεβάσει κάποια ποσοστά, αλλά από εκεί και μετά, στο τέλος και στην κάλπη θα φανεί το αποτέλεσμα. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι στη δεύτερη θέση. Και γι' αυτό άλλωστε παλεύουμε. Για να κάνουμε μια αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση και για να διορθωθούν ορισμένα πράγματα που είναι κακό σκήνα. Κυρία Βερούλη, ποιο είναι το κλίμα που εισπράτεται από την προεκλογική σας εκστρατεία? Έρχεστε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Ποιες είναι οι βασικές αγωνίες, τα βασικά προβλήματα που σας μεταφέρουν οι πολίτες? Το βασικό πρόβλημα που φαντάζομαι θα σας το λένε όλοι όσους φιλοξενείτε στην εκπομπή σας, είναι το θέμα της ακρίβειας. Που παρόλες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι κάποια προϊόντα θα είναι πιο χαμηλά, αυτό δεν φαίνεται στο ράφι. Και δεν εισακούεται βέβαια και η πρόταση που κάνει το ΠΑΣΟΚ στο να κατεβεί το ΦΠΑ σε κάποια από τα προϊόντα μας, λέγοντας ότι δεν θα υπάρχουν έσοδα. Ναι, αλλά μιλάμε για τιμές του Απριλίου. Οι τιμές από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα έχουν ανέβει. Άρα στις νέες και πιο ψηλές τιμές θα υπάρχει ΦΠΑ, άρα έχουμε περισσότερα έσοδα. Από εκεί και μετά βέβαια, αν το δεχτούμε ότι πιθανόν να χάνουμε έσοδα από ΦΠΑ, τότε ας ελέγξουμε τις τράπεζες. Ας ελέγξουμε τις τράπεζες που έχουν υπερκέρδη, ας ελέγξουμε τις τράπεζες που ο κόσμος δεν μπορεί πια να πάρει ένα δάνειο. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν μπορούν να δανειστούν. Τα επιτόκια είναι πάρα πολύ ψηλά. Τα βλέπει αυτά ο κόσμος που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα δάνειά του. Και δεν σε όλο πράγματα. Αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση. Αλλά να σας πω, δεν θεωρώ ότι υπάρχει. Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης, λέτε? Ακριβώς.
Διότι αν υπήρχε, θα υπήρχε και οι λύσεις. Και μην αναλωνόμαστε τώρα στον πόλεμο της φέτας. Πώς βλέπετε... Είναι τόσα άλλα πράγματα που είναι τόσο ακριβά. Πώς βλέπετε την επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα όλο αυτό της καταπολέμησης της ακρίβειας? Κοιτάξτε, το θέμα της ακρίβειας, όσο και να πούμε, όπως θα λέει η κυβέρνηση, ότι είναι εισαγόμενο, δεν είναι έτσι. Γιατί σαφώς και η Ευρώπη είχε ταλαιπωρηθεί και με την κρίση και με τον COVID και με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Αλλά βλέπουμε στην Ουκρανία, συγγνώμη, αλλά βλέπουμε ότι τα κράτη ανέκαμψαν και αυτή τη στιγμή τρέχουν με ένα πληθωρισμό κοντά στο 1,75, ενώ εμείς είμαστε κοντά στο 5,4. Τώρα να σας πω την αλήθεια, για να μιλήσω με αθλητικούς όρους, είναι θα λύσει και πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Εδώ στη χώρα θα λύσει το πρόβλημα, εδώ στο λύσει η Ευρώπη. Κυρία Βερουλή, εάν εκλεγείτε, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας στην Ευρώπη? Ποιο είναι το πεδίο στο οποίο θέλετε κυρίως να δώσετε τη μάχη? Πολλοί φαντάζονται ότι μπορεί να είναι ο αθλητισμός. Σαφώς και θα είναι και ο αθλητισμός, μια που εκεί μεγάλωσα, εκεί... Και εκεί σας αγαπήσαμε όλοι, ναι. Και εκεί με αγαπήσατε και ευχαριστώ πολύ. Εκεί και μετά όμως είναι τα θέματα της παιδείας μας. Θέματα που αφορούν στις γυναίκες, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, για την κλιματική μας αλλαγή. Κοιτάξτε, μπορεί, δεν ξέρω πόσους ευρωβουλευτές μπορεί να έχει το ΠΑΣΟΚ, αλλά αν είναι, δεν ξέρω πόσοι θα είναι, αλλά δεν μπορείς να πας μόνο για ένα θέμα. Πρέπει να έχεις λόγο για όλα τα θέματα και για όλες τις αποφάσεις που θα πάρθουν τα επόμενα 5 χρόνια μέσα στην Ευρωβουλή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο παίρνονται οι μεγαλύτερες, το 80% των αποφάσεων δηλαδή, παίρνονται εκεί. Αυτό είναι πραγματικότητα και όπως είναι πραγματικότητα ότι μιλάμε λιγότερο από όσο θα έπρεπε για αυτήν την Ευρώπη σε αυτές τις ευρωεκλογές. Ακριβώς, και να σας πω, και αυτό που λέμε η χαλαρή ψήφος ή που λέει ο κόσμος, εντάξει, χαλαρή ψήφος, δεν είναι έτσι όμως, αλλά δεν φταίει ο κόσμος και αυτό. Ίσως φταίμε εμείς ή οι ευρωβουλευτές που ήσαν επάνω, που ποτέ δεν ήσαν στην Ελλάδα για να επικοινωνήσουν το έργο το οποίο γίνεται εκεί ή να επικοινωνήσουν το έργο που οι ίδιοι έκαναν για τη χώρα μας εκεί. Επομένως, ο κόσμος τι νομίζει, πιστεύει αυτό? Τι κάνουν αυτοί εκεί, τίποτα, κάθονται, παίρνουν τα χείλους τους. Δεν είναι έτσι όμως, και θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να πάνε να ψηφίσουν. Δεν θα πω όποιο κόμμα θέλουν, όχι, γιατί προηγουμένως σας άκουγα που λέγατε για την άνοδο της δεξιάς στην Ευρώπη, και αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο, και επειδή δεν θέλουμε απέναντι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που είναι η δεξιά να έχει απέναντί του την ακροδεξιά, πρέπει να έχει απέναντί του τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο κόσμος από φόβο, ας το πω και έτσι, μπορεί να καθίσει να πιστέψει σε ανθρώπους και τους πουλούν φρούδες ελπίδες. Μάλιστα. Κυρία Βερούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια και σε προσωπικό επίπεδο καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.